Δεν γίνεται το 2022 να βλέπουμε να γκρεμίζουν με νερά τα σπίτια μας, να εγκλωβιζόμαστε στα αυτοκίνητά μας, να απειλείται η ίδια η ζωή μας. Η ανθρώπινη ζωή δεν είναι κόστος. Μόνιμη εικόνα, τα πλημμυρικά φαινόμενα στις γειτονιές τους, του Δήμου, μετά από βροχοπτώσεις, καταστροφές και υλικές ζημιές σε περιουσίες. Δεν γίνεται την ίδια στιγμή που κατασκευάζεται το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά με ένα προϋπολογισμό που αγγίζει τα 65 εκατομμύρια ευρώ, η οδός παρά του πρώην στρατοπέδου η Αγίας Μαρίας στην Πολύχνη και μια σειρά άλλες γειτονιές του Δήμου να γίνονται ακόμα μια φορά τάφρος ή χαβούζα ή κύλωμα, δεν ξέρω τι άλλο να πούμε, με τα νερά να μπαίνουν στα υπόγεια και στα ισόγεια σπιτιών και μαγαζιών, να κόβεται το ρεύμα, να καταστρέφονται περιουσίες, να απειλούνται οι ζωές μας. Όλοι οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς, Δήμος, Περιφέρεια και Κυβέρνηση να αναλάβουν αναλογικά το μερίδιο ευθύνης τους. Εδώ και τώρα, τι πρέπει να γίνει? Να κηρυχθούν οι πλημμυροπαθείς περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Με ευθύνη των αρμόδιων κρατικών φορέων να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη καταγραφή των ζημιών. Να δοθούν αποζημιώσεις στο ύψος των αναγκών χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Να υλοποιηθούν χωρίς άλλη καθυστέρηση όλα τα έργα και οι μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας που έχουν αναφορά στην περιοχή μας και να προχωρήσουν άμεσα όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων και των εργαζομένων της περιοχής. Αυτά με την συμπαράσταση όλου του λαού και των διαφορών φορέων που θέλουν να μας συμπαρασταθούν. Χρειάζεται κινητοποίηση, χρειάζεται οργάνωση, μαζικότητα με τα αιτήματα να συσπηρωθεί ακόμα περισσότερος κόσμος σε αυτή την κίνηση από πολλές διαφορετικές περιοχές, γιατί δεν γίνεται το 2022 να ανεχόμαστε με μία βροχόπτωση να έχουμε υλικές ζημιές στα σπίτια μας, να πλημμυρίζουν τα ισόγεια, τα αυτοκίνητα, στα μαγαζιά κτλ. Την ίδια στιγμή που λίγο παραδίπλα πέφτουν 65 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει το περιβόητο Μητροπολιτικό Πάρκο και δεν έχει καν προβλεφθεί να γίνουν σύνοδα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη συνολική εικόνα της περιοχής. Είναι απαράδεκτο, οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες, είναι αναλογικές και στο Δήμο που πέσει το μπαλάκι των ευθυνών μεταξύ περιφέρειας και κυβέρνησης, της περιφέρειας, της κυβέρνησης που υπάρχουν μελέτες ήδη από το 2010 και 2011 για την περιοχή συνολικά για τον Δήμο και μετά από 12 χρόνια δεν έχουν αυτές μεταφραστεί σε κάποιο κατασκευαστικό αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή, ενώ την ίδια στιγμή άλλα έργα τα οποία προφανώς εντάσσονται σε μεγάλα επιχειρηματικά σχέδια στο ΑΠΣΕΣΒΗ σε γίνονται. Γήπεδα, ανεμογεννήτριες, τα βλέπετε κι εσείς με τα μάτια σας. Αντιπλημμυρικά έργα όμως δεν καίγεται κανένας καρφί. Λοιπόν, με αυτή την έννοια εμείς στηρίζουμε τις κινητοποίησεις, τα δίκαια αιτήματά σας και θα βρεθούμε πλάι στον δρόμο και μέσα και έξω στο Δημοτικό Περιφερειακό Συμβούλιο να ενισχύσουμε με όλες μας τις δυνάμεις τη δική σας προσπάθεια.